Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση για το έργο κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων της Δημοτικής Κοινότητας Γιάννουλης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Λάρισας και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Θα κατασκευαστούν 35.240 μέτρα αγωγών αποχέτευσης στη Γιάννουλη που θα καλύψουν το σύνολο του οικισμού, λύνοντας ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε η περιοχή. Το έργο θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε 24 μήνες. Συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αηφόρος Ανάπτυξη 2007-2013, από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από Εθνικούς Πόρους και Πόρους της ΔΕΗ Αλάρισας και έχει προϋπολογισμό 12.423.000 ευρώ. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, περιβαλλοντολογικό και όχι μόνον, το οποίο βέβαια πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι είναι μέρος του συνολικού έργου που θα γίνει και στη Φαλάνη, αλλά θα γίνει και ο αγωγός και η επέκταση του βιολογικού. Και καταλαβαίνει κανένας ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς ένα τέτοιο μεγάλο έργο δίνει πνοή όχι μόνο στους κατοίκους της περιοχής, αλλά και στους ανθρώπους που έμεσα ή άμεσα θα εργαστούν για αυτό το έργο. Ήρθε η μεγάλη στιγμή, το οποίο ένα μεγάλο έργο που θα αρχίσει πολύ γρήγορα, το οποίο το περιμένανε χρόνια οι κάτοικοι της Γιάννουλης και αυτό που είχε πει και ο Δήμαρχος, ο κύριος Τζανακούλης, το πραγματοποιεί με την βοήθεια της ΔΕΙΑΛ και τον αντιπρόεδρο κύριο Καλαμπαλίκη και πιστεύω ότι στις δύσκολες μέρες που περνάμε, ο Δήμος Λαρισαίων κάνει ό,τι μπορεί για όλο τον Δήμο γενικότερα. Η κατασκευή αγωγών αποχέτευσης της Γιάννουλης είναι υποέργο του συνολικού έργου που περιλαμβάνει και την αποχέτευση της Φαλάνης, τον κεντρικό αποχέτευτικό αγωγό Φαλάνης και την επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Γιάννουλης. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υπογραφεί η σύμβαση για την αποχέτευση της Φαλάνης και θα ανατεθεί η μελέτη για τον κεντρικό αποχέτευτικό αγωγό Φαλάνης και της επέκτασης της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Γιάννουλης.